Εορτάζουμε, αγαπητοί αδελφοί, απόψε και αύριο τη μνήμη του ενός νέου και μεγάλου Αγίου, αυτού που ονομάστηκε ο Άγιος του αιώνος μας, του Αγίου Νεκταρίου. Και είναι πραγματικά ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος έζησε στα δικά μας τα χρόνια. Μάλιστα προέρχομαι από μία Μητρόπολη στην οποία ο Άγιος υπηρέτησε ως Μητροπολίτης και Ιεροκήρυξ και δοκιμάστηκε και σε αυτήν. Και είναι ο άνθρωπος εκείνος της δικής μας εποχής και το τονίζω αυτό το πράγμα γιατί πολλές φορές προβληματιζόμαστε αν σήμερα υπάρχουν Άγιοι ή αν μπορεί κάποιος να γίνει Άγιος. Με την ευκαιρία της εορτής του διαβάστηκαν, όπως διαβάζονται στη μνήμη των Αγίων, κάποια αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Και τα αποσπάσματα αυτά ερμηνεύουν μερικά πολύ σημαντικά πράγματα στη δική μας τη ζωή και ακόμα μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη ζωή των ανθρώπων, με τη ζωή των ανθρώπων του Θεού και τις δοκιμασίες, αλλά και με το θάνατο του ανθρώπου. Λέει ένα από αυτά, «Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος». Οι ψυχές των δικαίων ανθρώπων μετά το θάνατό τους βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν μπορεί πια κανένα βάσανο να τους ακουμπήσει. Έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα. Στα μάτια, λέει, των ανόητων ανθρώπων φάνηκε ότι πέθαναν και μάλιστα ο θάνατός του θεωρήθηκε τιμωρία από το Θεό και η πορεία τους από τη ζωή στο θάνατο σαν συντριβή. Ιδέ, εισήν εν ειρήνη. Αυτοί όμως, λέει, βρίσκονται μέσα στην ειρήνη του Θεού. Γιατί κι αν στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται ότι τιμωρούνται και υποφέρουν, η δική τους ελπίδα είναι γεμάτη από την αθάνατη ζωή που χαρίζει η αγάπη του Θεού. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Και ενώ δοκιμάστηκαν σε αυτή τη ζωή λίγο, τώρα θα τους δοθεί και θα τους χαριστεί μεγάλη ευεργεσία. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους δοκίμασε και τους βρήκε άξιους του εαυτού Του. Όπως το χρυσό το δοκιμάζουμε μέσα στο χωνευτήριο, όταν βρούμε μέσα στη γη χρυσάφι, το χρυσάφι αυτό είναι γεμάτο από άλλες προσμίξεις, από κόμματα, από άλλα πράγματα. Πώς το καθαρίζουμε το καθαρό χρυσάφι? Το ρίχνουμε σε μια πολύ 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 δυνατή φωτιά. Τόσο δυνατή που καίει όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος μένει καθαρό χρυσάφι. Έτσι, λέει, δοκιμάζει ο Θεός τους ανθρώπους Του. Τι σημαίνει τους δοκιμάζει? Τους παραχωρεί δοκιμασίες, τους παραχωρεί θλίψεις, στεναχώριες, καμιά φορά μεγάλες δυσκολίες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, σαν τον Ιώβ, αντί να βλαστημάνε το Θεό, αντί να λένε «γιατί Θεέ μου σε μένα αυτές οι ταλαιπωρίες», όμως εκείνοι ελπίζουν και αγαπούν το Θεό και ξέρουν ότι μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες ο Θεός είναι δίπλα τους. Έτσι λοιπόν, λέει, ο Θεός τους δοκίμασε και τους βρήκε άξιους του εαυτού Του. Είναι πολύ σημαντικό ο Θεός να θεωρεί έναν άνθρωπο άξιο του εαυτού Του. Έτσι λοιπόν, λέει, τους δοκίμασε όπως το χρυσό στο χωνευτήρι και τους δέχτηκε σαν ολοκληρωτική θυσία. Θυσίασαν τον εαυτό τους ολόκληρο. Και γι' αυτό εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Θα έρθει η ώρα δηλαδή που θα λάμψουν και θα δοξαστούν, όπως ακριβώς συνέβη με τον Άγιο Νεκτάριο που εορτάζουμε σήμερα. Πέρασε από μια ζωή ταπείνωσης, πειρασμών, συκοφαντιών, στερήσεων, έφτασε σε ένα σημείο που να μην έχει ούτε μισή φέτα ψωμί να φάει
σε πλήρη κατάσταση πτωχίας και όμως αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τώρα τον έβαλε στον τόπο του, θα λέγαμε, τον ανέδειξε σαν ένα Άγιο τον οποίον τιμάει η Οικουμένη ολόκληρη και στον οποίον προσφεύγει η Οικουμένη ολόκληρη. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι ο Θεός θα μας κρίνει με βάση τους Αγίους που έζησαν πριν από μας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι το μέτρο μας. Αυτοί μας έδειξαν που μπορούμε να φτάσουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, αν εγώ δεν φτάσω εκεί, ο Άγιος Νεκτάριος μόνο που υπάρχει είναι κριτής μου. Είναι το μέτρο που μπορούσα κι εγώ να φτάσω. Αν δεν έφτασα, δεν είναι γιατί δεν μπορούσα, είναι γιατί δεν ήθελα, γιατί δεν εμπιστεύτηκα το Θεό, γιατί δεν αγωνίστηκα όσο και όπως έπρεπε. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό απόσπασμα που διαβάστηκε και διαβάστηκε και απόψε, είναι το εξής χαρακτηριστικό. «Δίκαιος, εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε». Όταν, λέει, ο δίκαιος άνθρωπος, οποιαδήποτε στιγμή έρθει η ώρα να πεθάνει, αυτός οδηγείται στην ανάπαυση του Θεού. «Γύρας τίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε». Λέει, τα τιμημένα γυρατιά δεν μετριώνται με την ποσότητα των χρόνων, ούτε με τον αριθμό των ετών. Δεν σημαίνει ότι είναι τιμημένος άνθρωπος και καλός άνθρωπος ένας που θα ζήσει πολλά χρόνια, γιατί, λέει, είναι τιμημένος όχι αυτός που έχει πολλά χρόνια, αλλά αυτός που έχει φρόνηση. Πολιά εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά τα λόγια. Λέει ότι αυτό που κάνει σεβαστό έναν άνθρωπο δεν είναι τα άσπρα του μαλλιά, αλλά η σωστή και καλή ζωή του. Και η πραγματική ενηλικίωση του ανθρώπου δεν είναι να φτάσει στα 80 ή στα 90, αλλά το αν διαθέτει βίο ακυλίδωτο, δηλαδή καθαρή ζωή. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι υπάρχουν και γυρατιά που είναι άτιμα. Γυρατιά που δεν αξίζουν καμία τιμή και κανένα σεβασμό. Ποια είναι τα γυρατιά αυτά? Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ενώ μεν γέρασαν, να το πούμε απλά, η ζωή τους δεν είναι καθαρή. Δεν μετενόησαν. Δεν αγωνίστηκαν να καθαρίσουν την ψυχή τους, να τηρήσουν το θέλημα του Θεού. Και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί τα χρόνια τους να έχουν περάσει, αλλά είναι το ίδιο ανάποδοι σαν τα νιάτα τους. Είναι το ίδιο σκληρή όσο όταν ήσαν νέοι. Θυμάμαι κάποτε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο ήρθε ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι άνθρωποι και ενώ πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Άγιο, να το πω έτσι, ο γέρος βλαστήμησε τη γριά του. Δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές φτάνουμε μέχρι εδώ. Σκέφτηκα ότι θα του τέριαζε, και μη σας φανεί σκληρό, να τον πετάξει κανείς έξω με τις κλωτσές από την εκκλησία. Να του πει, βρε άχρηστε άνθρωπε που γέρασες, τι ήρθες να κάνεις εδώ, τι ήρθες να προσκυνήσεις? Πας να προσκυνήσεις ένα ολοζώντανο Άγιο και δεν συγκινείσαι και δεν μετανοείς? Έχεις αντί για τον καλό λόγο τη βλαστήμια στο στόμα σου και περιμένεις σεβασμό? Θα έχεις την απέτηση να σε σεβαστούν οι άνθρωποι? Γιατί να σε σεβαστούνε, αφού εσύ μόνος σου δεν σέβεσαι ούτε την ηλικία σου, ούτε τα άσπρα σου μαλλιά? Δυστυχώς τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και είναι τραγικό πράγμα οι άνθρωποι να φεύγουν από αυτή τη ζωή σε μεγάλη ηλικία και παρόλο που ο Θεός τους επέτρεψε και τους έδωσε χρόνο να μετανοήσουν, εκείνοι δεν τον αξιοποίησαν. Έτσι λοιπόν, να το θυμόμαστε αυτό. Αυτό που κάνει τιμημένο τον άνθρωπο δεν είναι τα χρόνια και τα μαλλιά του τ' άσπρα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι η καθαρή ζωή του και η φρονιμάδα του. Ο άνθρωπος όμως, λέει του Θεού,
Παρόλο που μπορεί μερικές φορές να φεύγει και νέος από τη ζωή αυτή, τι λέει γι' αυτόν? Ευάρεστος Θεό γενόμενος, ο δίκαιος άνθρωπος, ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Έγινε, λέει, αρεστός στο Θεό με τη ζωή του και ο Θεός τον αγάπησε και τον πήρε καθώς τον έβλεπε να ζει ανάμεσα στους αμαρτωλούς. Γιατί τον πήρε? Ιρπάγει, τον άρπαξε. Έτσι μοιάζει μερικές φορές ο θάνατος κάποιων ανθρώπων. Εκεί που είμαστε όλοι μια χαρά, ξαφνικά ο άνθρωπος φεύγει. Με ένα καρδιακό επεισόδιο, με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, με ένα τροχαίο ατύχημα και ο γεμάτος ζωή άνθρωπος χάνεται. Ιρπάγει, τον άρπαξε, λέει ο Θεός. Γιατί? Μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού. Μήπως η κακία του κόσμου τελικά αλλάξει τη φρονιμάδα του. Μπορεί να παρασυρθεί όντως ο άνθρωπος, όσο καλός και να είναι. Ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Ή με κάποιο δόλιο, πονηρό τρόπο, ο διάβολος εξαπατήσει την ψυχή του. Γιατί βασκανεί αφαυλότητος, αμαυρεί τα καλά. Γιατί σαν μια βασκανία, λέει, η φαυλότητα μπορεί να επηρεάσει και να αμαυρώσει την καλή και καθαρή ψυχή και ζωή ενός ανθρώπου. Και ο ρεμβασμός της επιθυμίας, μερικές φορές μέσα ο διάβολος μας πολεμά με λογισμούς, πολλές φορές με λογισμούς ακάθαρτους, που μπορεί να εχμαλωτήσουν κάπου την ψυχή του ανθρώπου και να μεταλλεύσουν, να μολύνουν τον άκακο νου του. Και ναι μεν, λέει, αυτός ο άνθρωπος έφυγε νέος, αλλά τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Ενώ, λέει, η ζωή του τελείωσε σε λίγο διάστημα, ήταν όμως τόσο καλή, ώστε ήταν σαν να είχε ζήσει χρόνια πολλά και να είχε προσπαθήσει πολλά χρόνια το αγαθό. Αρεστή γαρήν Κυρίο η ψυχή αυτού, γιατί η ψυχή του έγινε αρεστή στον Κύριο. Και γι' αυτό, λέει, έσπευσε εκ μέσου πονηρίες. Έτρεξε να φύγει μέσα από την ζωή των πονηρών ανθρώπων. Οι δε λαοί, οι δέντες, οι δόντες και μη νοήσαντες. Οι άνθρωποι όμως, λέει, είδαν αλλά δεν κατάλαβαν. Ούτε μπόρεσαν ποτέ να βάλουν στο μυαλό τους. Τι να βάλουν? Ότι η χάρις και το έλεος του Θεού αναπάβεται στους οσίους του και στους εκλεκτούς του κατοικεί. Και ένα ακόμα που ουσιαστικά ταιριάζει απόλυτα στον Άγιό μας. Τελευτίσαντος ανδρός δικαίου ου κόλλητε ελπής. Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωήν και εν αγαθείς αυτού καιρών δικαιοσύνης τριγήσει. Όταν, λέει, πεθαίνει ένας δίκαιος άνθρωπος, δεν χάνεται η ελπίδα γι' αυτόν. Γιατί? Γιατί ο δίκαιος που πεθαίνει είναι ο δίκαιος Υιός του Θεού που γεννάται η ζωήν. Σήμερα δεν λυπόμαστε για το θάνατο του Αγίου Νεκταρίου, πανηγυρίζουμε. Η Εκκλησία τον εορτάζει, το νησί του έγινε αλλά και στον κόσμο ολόκληρο τον τιμά ο λαός του Θεού. Γιατί όντως την ημέρα που έφυγε από τον κόσμο αυτό γεννήθηκε στην όντω ζωή. Είναι η γενέθλιος ημέρα των Αγίων μας και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγήσει. Και εκείνος τριγάει, αλλά και εμείς στη συνέχεια τριγάμε από την αγαθή ζωή του, από τα αγαθά έργα του. Έτσι λοιπόν σήμερα η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, ερχόμαστε να τριγήσουμε από τη ζωή ενός ανθρώπου. Ερχόμαστε να τριγήσουμε από τα αγαθά τα οποία εκείνος απέκτησε και τα χαρίζει σε μας. Τι απέκτησε ο Άγιος Νεκτάριος? Τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό αγωνίστηκε στη ζωή του. Με ταπείνωση, ζώντας την Εκκλησία, όπως είπα, πέρασε δοκιμασίες. Δοκιμάστηκε, συκοφαντήθηκε, διώχτηκε από την Αλεξάνδρεια. Ήρθε στην Αθήνα, πήγε να μιλήσει σε μια εκκλησία
και οι χριστιανοί από κάτω τον γιουχάησαν, γιατί είχαν πιστέψει στις συκοφαντίες. Εδώ ανοίχτε παρένθεση και να θυμάστε ότι με τα μυαλά που κουβαλάμε μερικές φορές μπορεί να βρεθούμε ένοχοι συκοφαντίας αγίων ανθρώπων. Λέει το Χριστός στο Ευαγγέλιο, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσω τα πρόβατα. Δηλαδή θα πληγώσω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Αυτό επιχειρεί να κάνει πολλές φορές ο διάβολος. Ποιος είναι ο ποιμένας σήμερα? Είναι ο ιερέας, είναι ο επίσκοπος. Πολλές φορές με πολύ ευκολία ακούμε, δεχόμαστε αλλά και μεταδίδουμε κατηγορίες εναντίον ανθρώπων του Θεού. Και μάλιστα μερικές φορές, τι τραγικό, τους κατηγορούμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί είναι άνθρωποι του Θεού. Γιατί δεν συμβιβάζονται με την κοσμική νοοτροπία. Για σκεφτείτε αυτός να ήταν ο Άγιος Νεκτάριος στην εποχή μας. Εμείς σήμερα τον τιμάμε. Τον τιμάμε πραγματικά? Ή αν ήταν ένας επίσκοπος όπως ήταν τότε, θα του είχαμε σύρει τα εξαμάξεις? Γιατί εκεί σπρώχνει ο πειρασμός. Όμως ο Άγιος Νεκτάριος όλα αυτά τα αντιμετώπισε. Πώς? Με ακλόνητη πίστη. Ο Άγιος Νεκτάριος ζούσε ενώπιον του Θεού. Ακόμα και όπως σας είπα, όταν έφτασε στο σημείο να μην έχει μια φέτα ψωμί να φάει κυριολεκτικά. Και η σπιτονικοκυρά του είδε που δεν βγήκε έξω και πήγε και του χτύπησε την πόρτα. Και δεν είχε τίποτα. Και συγκλονίστηκε από αυτό το γεγονός. Αυτός λοιπόν ο επίσκοπος ταπεινώθηκε τόσο πολύ. Αλλά αυτή η ταπείνωση ήταν ο θησαυρός της χάριτος του Θεού. Γιατί? Γιατί το είπε ο Χριστός. Ο Θεός ταπεινής δίδωση χάριν. Όποιος δέχεται να ταπεινωθεί, αυτός θησαυρίζει τη χάρη του Θεού στη δική του τη ζωή. Και όταν τη θησαυρίζει και την έχει, την μεταδίδει. Εμείς σήμερα εισπράττουμε από τη χάρη που ο Άγιος Νεκτάριος στο διάστημα της επίγειας ζωής του θησαύρισε για τον εαυτό του. Γι' αυτό και στην αρχή το σκήνομά του παρέμενε ακέραιο, άλλοτο, για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή όμως ο Θεός επέτρεψε να διαλυθεί το σκήνομά του. Γιατί? Για να φτάσουν τα ιερά του λείψανα στην άκρη του κόσμου. Και έτσι σήμερα οι άνθρωποι να προσβλέπουν στον Άγιο Νεκτάριο. Αυτή η αγάπη του λαού του Θεού, αυτή η κοσμοσυρωή των ανθρώπων, τι δείχνει? Τη μεγάλη χάρη με την οποία ο Θεός τον χαρίτωσε στο δικό μας τον αιώνα. Για να φανεί ότι και σήμερα ότι οι Άγιοι δεν είναι υπόθεση μιας άλλης εποχής. Και αν σκεφτούμε, για γυρίστε λίγο πίσω, να γυρίσουμε θα έλεγα την εποχή που των δικών μου συμπατριωτών που έβλεπαν τον Άγιο Νεκτάριο να λειτουργεί, να ομιλεί. Πόσοι από αυτούς είχαν υποψιαστεί ποιος είναι? Ο Άγιος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας. Δεν κάνει θόρυβο, δεν προκαλεί εντύπωση, είναι ταπεινός. Αγαπάει το Θεό, αγαπά τους ανθρώπους, διακονεί το λαό του Θεού, προσπαθεί να εκχέει τα σπλάχνα της αγάπης του στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος ήταν καθηγητής στη Ριζάριο σχολή, για να δείτε πώς παιδαγωγούνται τα παιδιά, και αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τι έγινε? Κάποιοι μαθητές έκαναν μία αταξία. Τους πήγαν λοιπόν στο διευθυντή, στον Άγιο Νεκτάριο. Άκουσε το παράπτωμά τους και απεφάσισε. Επέβαλε τιμωρία. Ποια ήταν η τιμωρία που επέβαλε? Μία εβδομάδα αυστηρή νηστεία στον εαυτό του. Αντί να τιμωρήσει τα παιδιά, τιμώρησε τον εαυτό του. Μία εβδομάδα αυστηρή νηστεία. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βλέπει έναν παιδαγωγό, έτσι να τον παιδαγωγεί, τότε συγκλονίζεται από το παράδειγμά του. Διδάσκεται. Και άλλη μια φορά, στη Ριζάριο σχολή που ήταν διευθυντής, ο οικονόμος θα λέγαμε, ο επιστάτης μάλλον της σχολής, αρρώστησε και έλειψε για αρκετό καιρό. Μία από τις δουλειές του επιστάτη ήταν να καθαρίζει και τις τουαλέτες των μαθητών. Ο μεν επιστάτης ήταν άρρωστος, είχε καιρό να πάει στο σχολείο, αλλά οι τουαλέτες των μαθητών ήταν πεντακάθαρες κάθε πρωί.
Και κάποιοι τους γεννήθηκε η απορία. Μα ποιος τις καθαρίζει? Ποιος είναι αυτός που πάει και τις καθαρίζει? Και κάποιοι παραφύλαξαν και είδαν ότι τη νύχτα που όλοι κοιμόντουσαν, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Μητροπολίτης, ο Διευθυντής, πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες των μαθητών για να μην παρουσιαστεί, γιατί το έκανε, για τα παιδιά πρώτον και δεύτερον για τον άρρωστο επιστάτη. Να μην πει κάποιος, μα τι θα κάνουμε, εντάξει αυτός αρρώστησε, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη, πρέπει να πάρουμε άλλον, να τον απολύσουμε αυτόν. Για να μην λοιπόν απολυθεί αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο ίδιος σηκωνόταν τη νύχτα και πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες. Γιατί όταν ένας άνθρωπος ζει στο Άγιο Πνεύμα μέσα, πρώτον δεν επηρεάζεται από καμία κοσμική δυσοδεία. Η ζωή του είναι γεμάτη από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτόχρονα ο Άγιος μας διδάσκει με τη ζωή του ολόκληρη. Για σκεφτείτε μερικές φορές, εμείς στα σπίτια μας τσακωνόμαστε. Και είναι δική σου δουλειά, γιατί δεν βοηθάς κι εσύ? Αν είχαμε το πνεύμα, το φρόνημα και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου, τότε θα χωράγαν αυτά στη ζωή μας. Αν μιμούμεθα τον Άγιο Νεκτάριο, τότε θα προλαβαίναμε ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Και έτσι θα καλλιεργούσαμε την αγάπη. Και έτσι πλέον θα συγκινούσαμε τον άλλον. Αντί να διεκδικούμε ανταγωνιστικά ποιανού το θέλημα θα γίνει, θα συναγωνιζόμασταν ποιος θα χαροποιήσει τον άλλον, ποιος θα αναπαύσει τον άλλον, ποιος θα ξεκουράσει τον άλλον. Και όταν βλέπεις ότι έχεις ένα τέτοιο σύντροφο ή σύντροφο, άντρα, γυναίκα, δίπλα σου, τότε νιώθεις την ανάγκη να δοξάζεις συνέχεια το Θεό για αυτό το δώρο το οποίο σου έκανε. Η ζωή των Αγίων μας, αγαπητοί αδελφοί, μας διδάσκει πολλά. Και η ζωή του Αγίου Νεκταρίου είναι ένα ιδιαρκές υπέροχο μάθημα. Έτσι, αυτός ο δίκαιος άνθρωπος κάποια στιγμή, αφού έφτιαξε το μοναστήρι στην Αίγινα, ετελεύτησε. Όμως δεν σβήσαν εκεί όλα. Δεν είπαμε, ήταν ένας καλός άνθρωπος που πέθανε. Τι να κάνουμε? Δεν χάθηκε, λέει, η ελπίδα. Αλλά όλα όσα θησάβρισε, τώρα σαν ποτάμι ζωής θείας, αναβλίζουν. Όχι μόνο από τον τάφο του, που είναι όντως πηγή θαυμάτων. Πόσα είναι τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου, πόσοι τρέχουν σήμερα στον Άγιο Νεκτάριο. Και έτσι αυτός μέχρι της γης ταπεινωθείς, ο Θεός τον ανέβασε στα ύψη του ουρανού και εμείς τον δοξάζουμε και τον εορτάζουμε. Όμως αγαπητοί αδελφοί, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Τι σημαίνει τον εορτάζουμε? Γιατί αυτή η εορτή που εμείς την κάνουμε με ευλάβεια μπορεί κάποια μέρα να είναι ο κριτής μας. Να μας κρίνει αυτή η τιμή που του αποδίδουμε. Τι αποδίδουμε στον Άγιο, γιατί τον τιμάμε? Γιατί ήταν Άγιος. Γιατί έζησε με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Και είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε πρώτον τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου και δεύτερον να τη διαβάσετε στα παιδάκια σας, να γεννηθούν μέσα στην ψυχή τους άγιες επιθυμίες, να αγιαστεί η ψυχούλα τους από το άκουσμα και μόνο του βίου του Αγίου Νεκταρίου. Και όταν η χάρη των Αγίων σκεπάζει τις ψυχές των παιδιών μας, αυτό είναι το πιο ωφέλιμο για μας. Γιατί εμείς πολλές φορές που αγαπάμε τα παιδιά μας, στην πραγματικότητα τα φορτώνουμε με ένα σωρό άσχημα πράγματα. Και μάλιστα καμιά φορά ξεκινάμε από τη βάφτισή τους. Πολλοί άνθρωποι διαλέγουν τον ονό ή την ονά με τελείως κοσμικά κριτήρια. Ο Χριστός την ημέρα της βαπτίσεως δίνει στον καθένα, όπως λέγαμε και χτες, έναν άγγελο φύλακα. Και ενώ ο Θεός δίνει τον άγγελο στο παιδί, μερικές φορές εμείς οι γονείς του δίνουμε και ένα διάβολο δίπλα του. Ποιος είναι ο διάβολος? Ο νονός ή η νονά του. Μερικές φορές αυτό είναι ο νονός ή η νονά. Γιατί είναι άνθρωποι χωρίς φόβο Θεού, χωρίς συνέστηση της ευθύνης που αναλαμβάνουν και χωρίς καμία διάθεση να διδάξουν στο παιδάκι την αλήθεια του Θεού. Θα μου πείτε, γιατί έγιναν νονοί?
Θα σας πω γιατί τους διαλέξαμε εμείς. Εκείνοι έγιναν για να κάνουν κουμπαριές, εξωτερικές, κοσμικές. Ενώ το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ένα μυστήριο της... μια θεοφάνεια ουσιαστικά, μια πρόσληψη του θνητού από το αθάνατο. Ένα μπόλιασμα του παιδιού στο σώμα του Χριστού. Και στη συνέχεια, επίσης, με αυτά που του δίνουμε για παιχνίδια, για διαβάσματα, αντί να φέρουμε τη χάρη του Θεού στην ψυχή του, φέρνουμε την επίδραση του πονηρού στην ψυχή του. Και όταν μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής, τότε παραξενευόμαστε για το χαρακτήρα των παιδιών μας. Όμως ο χαρακτήρας των παιδιών μας συνήθως είναι αποτέλεσμα παραλήψεων ουσιαστικών, και όταν λέω παραλήψεων εννοώ παράληψη να του προσφέρουμε τη χάρη του Θεού, και γιατί λένε οι ειδικοί ότι ένα παιδάκι μέχρι τα 6 του χρόνια έχει διαμορφωθεί. Θα έπρεπε λοιπόν τα 6 του χρόνια να είναι γεμάτα από τις εμπειρίες του Θεού. Να τα φέρουμε να κοινωνούν, να τα μάθουμε να προσεύχονται, να τα μάθουμε να έχουν τον καλό λόγο στο στόμα τους και να τα επισκιάζει έτσι η χάρη του Θεού. Μετά θα τρέχουμε και θα τραβιόμαστε. Αλλά έχετε εσείς δει πολλούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους να θεραπεύουν παιδιά με προβλήματα? Δεν θεραπεύονται τα προβλήματα με τα χαπάκια. Θεραπεύονται με τη χάρη του Θεού οι ψυχές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, να μελετήσουμε το βίο του Αγίου Νεκταρίου, να τον μελετάμε, να δούμε πώς έζησε και να δούμε πόσο χαριτώθηκε και να σκεφτούμε εμείς γιατί όχι. Πέρασε καλά ο Άγιος Νεκτάριος? Όχι, είχε θλίψεις, δοκιμασίες μεγάλες. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε δοκιμασίες, αντί να λέμε «γιατί σε μένα Θεέ μου», να λέμε «και ο Άγιος Νεκτάριος είχε τέτοιες δοκιμασίες σαν και εμένα και μεγαλύτερες». Υπομονή λοιπόν ό,τι έκανε εκείνος. Προσευχή λοιπόν ό,τι έκανε εκείνος. Και ο Θεός βλέπει, μας δοκιμάζει όπως το ακούσατε, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Το θέμα είναι τι είμαστε, είμαστε χρυσάφι ή είμαστε χώμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε, όταν έχεις διαβάσει τη ζωή ενός Αγίου, «γιατί Θεέ μου, γιατί με κατηγορούν οι άνθρωποι, γιατί με συκοφαντούν οι άνθρωποι». Ίσα ίσα θα κάνεις υπομονή και θα συνειδητοποιείς ότι η κάθε ψεύτικη κατηγορία είναι πηγή χάριτος και ευλογίας από το Θεό. Γιατί όταν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο να υπομένει μια άδικη κατηγορία, τότε ανταμείβει την υπομονή του με τη χάρη του. Όχι να μισούμε αυτούς που μας κάνουν κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Λιδωρούμενοι, ευλογούμεν. Διωκόμενοι, ανεχόμεθα. Βλασφημούμενοι, παρακαλούμε. Και έτσι πλέον, γιατί πολλές φορές αποδεικνύεται ότι ενώ εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τη ζωή, ακολουθούμε λάθος δρόμο. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι μερικές φορές νομίζουμε ότι έχουμε και δίκιο. Ποιο είναι το κριτήριο? Είναι η αλήθεια του Θεού και οι Άγιοι που βίωσαν αυτή την αλήθεια. Ας ευχηθούμε λοιπόν και ας παρακαλούμε αυτόν τον μεγάλο πραγματικά Άγιο, ο οποίος είναι η ελπίδα για το λαό του Θεού, όπως και όλοι οι Άγιοι, να μας φωτίζει το νου μας, να μας παιδαγωγεί με τη ζωή του και έτσι πλέον να μας στηρίζει και στην πορεία της δικής μας της ζωής, ώστε διαβαίνοντες εν μέσω δυσκολιών και παγίδων πολλών να μην πέσουμε σε καμία, αλλά με οδηγό μας τη ζωή των Αγίων μας να νικήσουμε σε αυτόν τον αγώνα της ζωής. Και όπως ακούσατε, έστω κι αν δοκιμαστούμε, η ελπίδα υπάρχει και είναι η αγάπη του Θεού που δοξάζει τους οσίους του.